Λοιπόν, τώρα να δοκιμάσουμε το House Legion για PlayStation 2. Γεια σας φίλους, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πόσες φορές μας έχει τύχει να πάρουμε ένα μεταχειρισμένο παιχνίδι να είναι από το Video Club π.χ. και να το πουλάνε και να είναι σε πολύ καλή τιμή που να μην αντισταθούμε να το αγοράσουμε. Π.χ. εδώ πέρα και να βάζει το αυτοκόλλητο επάνω στο χαρτί, πάνω στις οδηγίες, το οποίο όποτε θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε θα καταστρέψει τις οδηγίες παρά θα το κάνει καλύτερο. Οπότε ήταν μια μεγάλη πληγή για όλους τους συλλέκτες. Βέβαια, λες θα πάρω καινούριο και δεν θα έχω τέτοια προβλήματα. Σε όσους όμως ήδη έχουμε, μπορεί να είναι ακόμα όμως και σε συσκευασία καινούρια. Δηλαδή να είναι το κουτί του PlayStation 4 π.χ. και να του έχουν κολλήσει επάνω τη τιμή και να λες ρε φίλε, όχι εκεί. Και να μην μπορείς να το βγάλεις και άμα το βγάλεις το καταστρέφεις. Βέβαια άμα είναι καινούριο ίσως βγαίνει λίγο εύκολα, το δοκιμάζεις λιγάκι στην αρχή και άμα δεις ότι δεν. Όμως σήμερα θα σας δείξουμε ένα κολπάκι το οποίο ακόμα και αυτά που είναι χρόνια κολλημένα επάνω να μπορέσουν να βγούνε. Για πάμε λιγάκι να δούμε και να κάνουμε όλους τους συλλέκτες λιγάκι πιο χαρούμενους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Λίγο νεράκι, τώρα το βάλαμε εδώ για να είναι εύχριστο, μια μπατονέτα, ένα πακέτο χαρτομάτιλο, βασικά ένα χαρτομάτιλο, γιατί απλά για ασφάλεια θα το χρειαστούμε αυτό, για περίπτωση που φύγει λίγο παρακάτω, και καθαρή βεζίνη, όχι απαραίτητα μαμάλης, που την πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Καθαρή βεζίνη η οποία θα βολέψει στο τέλος. Υπάρχουν δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα χρησιμοποιήσουμε το νερό και στο δεύτερο θα χρησιμοποιήσουμε τη βεζίνη. Λοιπόν, έχουμε κοντά τα πράγματά μας. Πρώτα βάζουμε λίγο νεράκι στην μπατονέτα. Εντάξει. Βέβαια δεν χρειάζεται υπερβολή. Να το στραγγίξουμε λιγάκι. Και πιάνουμε το σημείο που είναι το αυτοκόλλητο και το βρέχουμε. Προσπαθούμε να μην βρέξουμε το υπόλοιπο χαρτί, παρά μόνο το αυτοκόλλητο. Το αφήνουμε λιγάκι να ποτίσει και δοκιμάζουμε λιγάκι με την άλλη πλευρά να το τρίψουμε. Αρχίζει και φθύρεται, ξεκολλάει. Το καλό με αυτό είναι ότι η κόλλα από το αυτοκόλλητο δεν αφήνει το νερό να ποτίσει πιο κάτω.
Οπότε βρέχεται μόνο το αυτοκόλλητο, οπότε μπορεί να μαδίσει. Βέβαια, ίσως είναι καλύτερα να το κάνουμε το δάχτυλο, που είναι λίγο καλύτερη η φάση. Το τρίβουμε με προσοχή να μην τρίψουμε και απ' έξω. Καταστρέφουμε δηλαδή το χαρτί. Και με το δάχτυλο νιώθεις περισσότερο με την αφή το που είναι στεγνό και το που είναι βρεγμένο. Οπότε θα εγκαταλείψουμε λίγο την μπατονέτα και θα δοκιμάσουμε με το δάχτυλο λιγάκι να βάλουμε νερό και να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε. Και βέβαια πέφτει και λίγο παραπάνω με το δάχτυλο, αλλά πιστέψε με, είναι προτιμότερο. Ήθελα να το κάνω λίγο πιο εφετζίδικο, αλλά πρακτικά το δάχτυλο κάνει καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βγάζουμε τα στάδια και γίνει. Βέβαια αυτό, παραδόξως, δεν χρειάστηκε καν τη βενζίνη. Βέβαια θα το τεστάρουμε πολύ. Κάποια σημεία μένουνε. Βέβαια τώρα, επειδή καθάρισε, κάτσα τα βγάλουμε από τη μέση. Αν το δείτε, αυτό ήταν περίεργο το αυτοκόλλητο, δεν είναι όλα έτσι, το οποίο έφυγε και η κόλλα. Με λίγο τρίψιμο ακόμα ίσως έβγαινε, αλλά καλύτερα να μην το βρέξουμε άλλο, γιατί έχει φύγει, όπως είπαμε, η κρούστα από την κόλλα. Οπότε τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη βενζίνη για να βγάλουμε τα υπολείμματα. Θα πάρουμε το χαρτομάντιλο, θα το ανοίξουμε, κάνουμε ένα γύρισμα, να ποτίσει λιγάκι, κλείνουμε και πάμε. Βέβαια με λίγο προσοχή, το θέμα είναι να μην το τρίψουμε υπερβολικά, γιατί μπορεί να αρχίσει να φύγει το χρώμα. Το κάνουμε αναστάδια. Γιατί μπορεί να κάνει και τη ζημιά. Από, ξεκολλάει. Καθαρίζει, σούπερ. Εδώ είναι λίγο πιο επικίνδυνο, γιατί ήδη έχει μια χαράκωση το μάνουαλ από το άνοιξε κλείσε, έτσι, το χαρτί. Οπότε εδώ μπορεί να ποτίσει και να μας κάνει ζημιά. Οπότε με πιο προσοχή εδώ, προς μια κατεύθυνση, προς εκεί που δεν έχει το άνοιγμα. Ωραίος, και από την αντίθετη. Και είμαστε έτοιμοι. Κανένα υπόλοιμα, βέβαια μια σκιαγράφηση υπάρχει, αλλά αυτό δεν είναι ούτε από κόλλα ούτε από τίποτα, είναι πιθανόν από τον καιρό που ήταν κολλημένο εδώ πέρα και άλλαζε το χρώμα με την πολυκαιρία απ' έξω, ενώ μέσα διατηρότανε καινούριο. Καλή μαγιά, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα λύσει, θα κάνει χαρούμενο πολύ κόσμο αυτό, που έχει πάντα, πάντα πρόβλημα με αυτά. Πάμε να δοκιμάσουμε κι άλλο. Για πάμε. Τώρα θα δοκιμάσουμε το House Legion για PlayStation 2.
είναι από βίντεο κλαμπ και αντί να βάλουν το αυτοκόλλητο εξωτερικά, το βάλαν από μέσα. Και στο CD εδώ πέρα, οπότε πάμε λιγάκι να βγάλουμε το εσωτερικό. Βέβαια και το κουτί είναι από DVD, δεν είναι από PlayStation, τέλος πάντων. Κάνουμε λίγο άκρη εδώ τα πράγματα. Και να δούμε πώς θα βγάλουμε το αυτοκόλλητο αυτό. Εντάξει, με τον ίδιο τρόπο, κλασικά. Παίρνουμε την μπατονέτα, βάζουμε νεράκι και το απλώνουμε να ποτίσει. Βάμε λίγο και με το δάχτυλο. Όπως είπαμε, είναι προτιμότερο. Βέβαια είναι λίγο πιο περίεργο αυτό το αυτοκόλλητο. Δεν ροφάει εύκολα. Θα αφήσουμε όμως λιγάκι. Κάτι θα πάρει. Έχουμε και το χαρτομάτιλο δίπλα, να είμαστε σίγουροι να μας τρέξει απ' έξω. Λένε να σκουπίσουμε μια στο τόσο. Για κάποιο λόγο αντιστέκεται στη φθορά. Πρέπει να είναι από τα ελαστικά. Πήρε από το πλάι, οπότε τώρα ξεκολλάει όλο. Ωραία. Το κάνουμε ένα δεύτερο πέρασμα με νεράκι. Τώρα που φύγε μεγάλη επιφάνεια. Βέβαια αυτό είναι και λευκό και είναι λίγο πιο δύσκολο να αντιληφθείς τα όρια. Το νιώθεις λίγο με την αφή βασικά. Και από ό,τι βλέπετε έχει μια κιτρινίλα εκεί που είναι η κόλλα. Συνεχίζουμε το τρίψιμο. Ας ελπίσω ότι δεν είναι από το εξώφυλλο. Αλλά όπως ήταν και το προηγούμενο, ήταν ασφαλές. Βέβαια εδώ η άκρη δεν ξέρω κατά πόσο έχει επηρεαστεί. Το νιώθεις λίγο τραχή εδώ πέρα, οπότε το τρίβεις λίγο παραπάνω και πετάει τα χνούδια του. Όπως και εδώ στην άκρη. Οπότε με την αφή νιώθεις ακριβώς το τι γίνεται. Τώρα που έχει στεγνώσει το δάχτυλο, αλλά είναι λίγο νοπό το χαρτί, γίνεται καλύτερα η δουλειά. Ωραία. Όχι άσχημο. Βλέπουμε ότι έχει μείνει μόνο η κόλλα. Και καιρός για τη βενζίνη, αν και λίγο εδώ ακόμα θέλει. Όπως είπαμε, με την αφή. Παίρνουμε το χαρτομάντιλο, παίρνουμε τη βενζίνη, ανοίγουμε, ρίχνουμε, να ποτίσει λιγάκι, κλείνουμε καλά,
Και πάμε. Το νόημα περισσότερο εδώ είναι η βενζίνη να ποτίσει λίγο. Για να μπορέσει να φύγει. Να μαλακώσει η κόλλα. Είναι βέβαια τα πιο δύσκολα παραδείγματα, γιατί είναι αυτό το λευκό και είναι δύσκολο να καταλάβεις και σε πιάνει ο φόβος ότι τώρα το καταστρέφω ή όχι. Βάζουμε λίγο βενζίνη ακόμα, κάνουμε ένα πέρασμα. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει και επηρεάζεται επειδή έχει το σκίσιμο και αρχίζει και ποτίζει μέσα, οπότε να αποφύγουμε λίγο εκείνο το σημείο. Τώρα και με το χέρι αρχίζει και φεύγει το αυτοκόλλητο. Έχει φύγει από το κέντρο, αλλά στις άκρες έχει μείνει. Να δοκιμάσουμε λίγο με την μπατονέτα να βάλουμε βενζίνη, να πέσει λίγο παραπάνω ποσότητα. Και πιο στοχευμένα στα σημεία που θέλουμε. Παιδεύει αρκετά. Πάμε πάλι. Οπ. Εδώ δημιουργήσαμε θέμα. Είναι που ποτίζει, που έχει το σκίσιμο από το τσαλάκωμα. Το αφήνουμε λιγάκι να στεγνώσει. Θα συνεχίσουμε λίγο την άλλη πλευρά. Όπως και εδώ, όποτε συμβεί κάτι τέτοιο το αφήνουμε να στεγνώσει, γιατί όσο θα το τρίψουμε μόνο ζημιά θα το κάνει. Αλλά συνεχίζουμε λιγάκι, να και με το χέρι άμα το τρίψουμε από εδώ, εσωτερικά προς εξωτερικά. Βέβαια ίσως με ενοχλεί λιγάκι και το κουτί που βουλιάζει, ίσως θα πρέπει να είναι καλύτερα μια ίσια επιφάνεια. Κακώς δεν το είχα κάνει από την αρχή. Πιστεύω τώρα επειδή με έχει τσαντήσει, δεν το φοβάμαι όσο το φοβόμουν πριν.
και ίσως το ότι δεν το φοβάμαι έχει καλύτερα αποτελέσματα. Σωστά, σωστά. Σταθερή επιφάνεια για να παίρνει την πίεση και προς μία κατεύθυνση, δεν το κάνω σαν πριόνι. Τσεκάρουμε που είναι τραχιά η επιφάνεια, οπότε εδώ είναι γυαλιστερό, εδώ έχει λίγο. Με την αφή τα καταλαβαίνεις όλα. Ωραία. Εδώ πρέπει να έχει μείνει λίγο χαρτί. Να. Γι' αυτό δεν έβγαινε. Πρώτα τη μία πλευρά εδώ. Βλέπετε, με τόσο τρίψιμο, σαν αρχική σκέψη θα έλεγες ότι θα το έχω διαλύσει, θα το έχω σκίσει. Όμως αν το κάνεις προσεκτικά και το αφήνεις να στεγνώνει όπου μουλιάζει, είναι ασφαλή. Βέβαια, απόλυτα ασφαλές δεν είναι. Κάπου κάποτε τη ζημιά θα την κάνεις. Αλλά πιστεύω όλοι μας θεωρούμε ότι καλύτερα να το κάνω μια ζημιά παρά να το αφήσω όπως ήταν. Τώρα βασικά θα προσπαθήσω να του βάλω λίγο παραπάνω, γιατί μάλλον έχει στεγνώσει, εξατμίζεται η βενζίνη. Νέο πότισμα και πάμε. Βλέπετε, εδώ μούλιασε. Είναι το σημείο που έχει το τσαλάκωμα και το κάνουμε λίγο. Εδώ σταματάμε. Δεν το συνεχίζουμε, πάμε κάτω και εδώ τα ίδια έχουμε. Ίσως έβαλα πάρα πολύ, το περάσουμε απαλά χωρίς πίεση για να μουλιάσει το και η κόλλα, και μόλις στεγνώσει το χαρτί θα ξαναδοκιμάσουμε με στεγνό αυτή τη φορά. Να δούμε τι θα τραβήξει από την κόλλα. Για να δούμε. Βιαστικός είμαι βέβαια. Δεν θα έπρεπε, αλλά... Ωραίος. Σούπερ. Όλο αυτό το σημείο έχει περάσει. Τέλεια. Τώρα το κάνω με στεγνό, έτσι, την άλλη πλευρά που δεν είχε ποτίσει, γιατί άμα το έκανα πάλι με το βρεγμένο με τη βενζίνη, θα πότιζε πάλι και μπορεί να το σκίζαμε. Γιατί βρεγμένο χαρτί, ό,τι και να είναι, θα σκιστεί. Νομίζω είμαστε σχεδόν έτοιμοι, λίγο εδώ, πιστεύω θέλει ακόμα. Κάνω και με το βρεγμένο, μια τελευταία επάλυψη. Τέλεια. Πιστεύω... Α, λίγο εδώ. Το κάτω μέρος. Έχει κρατήσει. Μια βρεγμένο, μια στεγνό. Το στεγνό... Στο στεγνό κολλάει πάνω στο χαρτί το, η κόλλα. Οπότε τέλειο.
Να το κάνουμε ένα σε όλο. Τέλειο. Πιστεύω στεφτήκαμε με επιτυχία. Λίγο εδώ φαίνεται ποτισμένο. Ακόμα έχει μια γωνία, αλλά θα στεγνώσει. Θα πάει. Από την άλλη δεν έχει περάσει τίποτα. Τέλεια. Στο CD λοιπόν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καμιά ζημιά. Δεν είναι χαρτί. Παίρνουμε νεράκι. Το βάζουμε με το κιλό. Το τρίβουμε χωρίς να μας νοιάζει τίποτα. Βρέχουμε και εξωτερικά. Γιατί όπως είδαμε και στο άλλο, επειδή είναι το χαρτί πλαστικό αυτό, πρέπει να ποτίσει λίγο από τις άκρες για να γίνει δουλειά. Το αφήνουμε λιγάκι να τραβήξει το νερό. Όπως βλέπουμε εδώ έχει αλλάξει λίγο το χρωματάκι του, οπότε έχει πάρει από τη γωνία. Τραβάμε, να βγαίνει. Και δεν βάζω νύχι, είναι απλά με την αφή. Τρίβεις και κολλάει στο χέρι. Βγάζουμε λιγάκι. Πιο τραχή το χαρτί από το χέρι μου. Ωραία. Παίρνουμε ένα καινούριο χαρτάκι. Βάζουμε πάλι καθαρή βενζίνη. Τώρα δεν το φοβόμαστε καθόλου. Βάζουμε μπόλικο, βέβαια ίσως θα έπρεπε να στεγνώσει λιγάκι από το νερό, αλλά δεν πειράζει. Και σούπερ. Ένα σημείο τάτι μου. Τέλεια. Το ήτανε. Θα κάνουμε λίγο μαντάρα εδώ. Μέσα στο κουτί. Καλύτερα να το κάναμε απ' έξω. Αλλά δεν πειράζει. Το νόημα είναι ότι δεν έμεινε τίποτα. Σούπερ. Το manual. Οι οδηγίες δεν είχαν τίποτα. Οπότε... τέλεια, δεν θα χρειαστεί. Είμαστε έτοιμοι. Καθαρίζουμε το κουτάκι από τα πράγματα, από τα σκουπιδάκια, από το χαρτί. Και είμαστε έτοιμοι. Σαν καινούριο. Και να κάνουμε για το χαβαλέ και ένα μουσικό CD. Πες ραγκιτζής ο καθρέφτης. Έχει από πίσω ένα αυτοκόλλητο που λέει δείγμα δωρεάν. Μας ενοχλεί, μας τη σπάει. Πάλι το ίδιο. Νεράκι, άφοβα. Ξέρετε ότι άμα δεν φύγει το χαρτί είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει η βενζίνη που εξατμίζεται και εύκολα και να φτάσει να διώξει την κόλλα. Βέβαια αυτή η τιμή ήταν για την πλάκα και φύγαν όλα χωρίς να χρειάζεται καν βενζίνη, αν και βλέπετε χρειάζεται, κολλάει το χαρτί. Ναι, ok, κανένα πρόβλημα. Εδώ, απλά πράγματα. Παίρνουμε τώρα το χαρτάκι μας. Βάζουμε βενζίνη.
και το περνάμε. Και τέλειο, το περνάμε και από το, με το καθαρό, το στρεμό. Και σαν να μην υπήρχε. Τέλειο, έτσι. Το άλλο με την καθαριότητα, να ξέρετε ότι πολλά πράγματα τα δοκιμάζουμε και τα καθαρίζουμε με το Ajax. Αλλά ό,τι δεν καθαρίζει το Ajax, το καθαρίζει το νερό. Και άμα δεν το καθαρίζει ούτε το Ajax ούτε το νερό, βενζίνη. Ελπίζω να ήταν εύκολο να καταλάβατε, να σας φύγει η φοβία, να μπορέσετε να σώσετε πολλά από τα παιχνίδια σας που ήταν με αυτές τις άτιμες τις τιμές. Μην το δοκιμάσετε σε ζηλοτέιπ. Το ζηλοτέιπ είναι μια άλλη παράγραφος, μια άλλη καταστροφή. Η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου είναι το ζηλοτέιπ. Αλλά στις τιμές, στα αυτοκόλλητα και όλα αυτά που βάζουν από τα βίντεο κλαπ ή από τα ενοικιαζόμενα ή οπουδήποτε αλλού, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τα σώσετε, να καταστρέψετε το αυτοκόλλητο χωρίς να καταστρέψετε το χαρτί, το εξώφυλλο, το κουτί, τη συσκευασία, οτιδήποτε είναι κολλημένο αυτό επάνω. Δοκιμάστε το, πείτε μας τη γνώμη σας, υπομονή πάνω απ' όλα, μην αρχίσετε να βιάζεστε και να λέτε πρέπει να το τελειώσω, αφήστε το να στεγνώξει λιγάκι, να παρατηρείτε, να δείτε στις εσοχές, σε σκισίματα, σε τέτοια, γιατί εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο να περάσει το νερό ακόμα και βενζίνη, και άμα συνεχίσετε να τρίβετε σε βρεγμένο εξώφυλλο, σε βρεγμένο χαρτί, θα ακολουθήσει την ίδια πορεία που θα κάνει και, και η τιμή, το αυτοκόλλητο που προσπαθεί να καταστρέψει, οπότε θα τα καταστρέψει όλα μαζί. Το θέμα είναι να είναι στεγνό από κάτω και βρεγμένο από πάνω. Η κόλλα από το αυτοκόλλητο δημιουργεί αυτή την κρούστα που χρειάζεται για να μην φτάσει το νερό μέσα, για να καταστρέψει και το χαρτόνι, το εξώφυλλο που θες. Οπότε δοκιμάστε το και πείτε μας τη γνώμη σας. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε. Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε να παίζετε και να περνάτε καλά.